Κόσμος των Σπορ, μέρος τρίτο, την καλύτερη δεκαετία του ποδοσφαιρικού Άρη. Αφηγείται με άγνωστες λεπτομέρειες το βιβλίο του «Αυτός είναι ο Άρης», ο Παναγιώτης Πατσίδης. Η παρουσίασή του έγινε χθες το βράδυ και αναφέρεται στην δεκαετία 1975-1985. Πολλά μέλη της αριανής οικογένειας του ένδοξου παρελθόντος, μετά από αρκετό καιρό, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν σε ένα κοινό χώρο και να ανταλλάξουν απόψεις για την αγαπημένη τους ομάδα, τον Άρη. Αφορμή στάθηκε η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Παναγιώτη Πατσίδη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης με τίτλο «Αυτός είναι ο ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης 1975-1985, η χρυσή δεκαετία». Ένα βιβλίο στο οποίο γίνεται αναφορά στην ιστορία του κυτρινόμαυρου συλλόγου και ιδιαίτερα στη χρυσή δεκαετία 1975-1985. Στην εκδήλωση βρέθηκε πλήθος κόσμου τιμώντας μια αξιέπαινη προσπάθεια ενός ανθρώπου που έζησε από κοντά γεγονότα και εξελίξεις. Μεταξύ άλλων, το παρόν έδωσαν οι πρώην πρόεδροι Γεωργιάδης, Τσαρούχας, Δεδέογλου, Γράντας, Δασιγέννης, Μεσοχωρίτης, Γούναρης, Παναγούλιας, οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές Αλεξιάδης, Πυρίδων, Δράμπης, Φυρός, Βένος, Μπαλής, Κούης, Μόκαλης, Ζίνδρος, ο υφυπουργός αθλητισμού Γιώργος Ορφανός, ο νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, καθώς και βουλευτές. Είναι τόσο βαριά η ιστορία αυτής της δεκαετίας, που πραγματικά είναι κάτι που θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μπορέσει να γίνει μια καλή καταγραφή. Αυτή η προσέγγιση έχει και μια ιδιομορφία. Είναι εκ των έσω. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια αποτίμηση της ιστορίας, αλλά είναι και συμπεράσματα ενός επιστήμονα. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Μια ομάδα που έκανε περήφανη όλη την αριανή οικογένεια, αλλά και θα έλεγα όλους τους Έλληνες φιλάθλους, με την πολύ μεγάλη παρουσία που είχε στα κύπελλα.